Κύριε Ψινάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιωτόπουλος από την Τροχέα της Αγίας Παρασκευής, τι κάνετε? Α, τι κάνετε? Είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Μια χαρά, μια χαρά. Σας παρακαλούμε κάτι. Έχουμε λάβει μια εντολή εδώ πέρα για μια προκατακτική. Ναι. Μια κλίση ουσιαστικά έχουμε για εξέταση μάρτυρα. Ναι, που είναι για ποιον, για μένα? Είναι προς Ηλία Ψινάκη, Δήμαρχο Μαραθώνος. Πείτε μου κάτι, κύριε Δήμαρχε. Ναι, επειδή ναι. Μας ρωτάνε εδώ 2-3 τυπικά πράγματα που πρέπει να συμπληρώσουμε. Βεβαίως. Όνομα πατρός? Παναγιώτης. Μητρός? Αλίκη. Ημερομηνία γέννηση, αν θέλετε, προσωπικό δεδομένο. Πώς, 8 Τετάρτου 1958. Α, εγώ έχω γεννηθεί 18 Τετάρτου. Α, κρυός. Κρυός το 1966 όμως. Καλά, πιο μικρός, εγώ το 1821. Εντάξει, ναι, να είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, θα μου το στείλετε στην... Θα σας το στείλω στο Δήμο και θα σας κάνω και ένα κομπλιμέντο τώρα, ότι είστε και ένας πολύ ωραίος άντρας. Καλά, πάρτε μου κάνετε μάλλον, ε. Όχι βέβαια, γιατί να σας κάνω. Ένστολος είμαι, ένστολος. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος λέω. Okay. Απλώς είστε κουκλάκι. Και εκτός από κουκλάκι, είσαι και πολύ μεγάλος μαλάκας. Κατάλαβες, Ψινάκη, πολύ μεγάλος μαλάκας. Και θα έπρεπε να ήσουν μέσα ισόβια. Παλιοκαραγκιόζη, ξεφτύλα, έκαψε τον κόσμο εκεί πέρα και έχεις το στένος, ρε, και βγαίνεις στο τηλέφωνο, παλιοξεφτυλισμένε. Ού να μου χάδεις να χάνεσαι. Χαζόεις, παιδάκι μου. Μαλάκα. Είσαι μαλάκας. Ναι. Και στο λέω δημόσια εγώ και λέγομαι Χίος και λέω να με βρεις ότι είσαι μαλάκας. Είσαι και λεβέντης, είσαι και μαλάκας. Δεν έχεις δρε την τσίπα να πας να παραδοθείς στην εισαγγελία και να πας μέσα. Έκαψες 100 ανθρώπους ρε χτυκιάρι.